Ανάσα σε 15.000 νοικοκυριά έρχεται να δώσει το επίδομα Πολυτεκνής Μάνας, το οποίο διακόπηκε τα τελευταία 5 χρόνια. Για όσες πολύτεκνες οικογένειες έχουμε αυτή τη στιγμή τα στοιχεία, ελπίζουμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα δοθεί αυτό το τιμητικό επίδομα για τους υπόλοιπους που πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι το Δεκέμβρη. Δικαιούχοι είναι οι πολύτεκνες μητέρες με τουλάχιστον 4 παιδιά, των οποίων το νεότερο παιδί δεν δικαιούται πλέον επίδομα τέκνου. Το εισοδηματικό κριτήριο είναι το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 49.000 ευρώ. Δικαιούχοι θα είναι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι είναι πολύτεκνοι, αλλά και οι δικαιούχοι του ελάχιστον στο εγγυημένου εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή, το ετήσιο επίδομα θα φτάνει 400 ευρώ. Δικαιούχοι του σχεδίου χαμηλοσυνταξιούχων, που το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 15.486 ευρώ και όταν είναι κάποιος μόνος του είναι μέχρι 10.324. Επίσης, για όλους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, πάντα με την προϋπόθεση ότι είναι πολύτεκνες οικογένειες. Αλλαγές θα επέλθουν και στο επίδομα τέκνου, καθώς το Υπουργείο Εργασίας προωθεί τροποποίηση του νόμου. Μέχρι σήμερα το εισοδηματικό κριτήριο που ισχύει είναι 59.000 ευρώ. Τροποποιούμε αυτόν τον νόμο έτσι ώστε να αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπρόσθετον τέκνων πέραν των 2. Το κονδύλι που θα διατεθεί για το επίδομα μάνας και τέκνου υπολογίζεται να υπερβεί τα 5 εκατομμύρια ευρώ.